Γεια σας φίλοι μου. Ευχές για το 2020. Σήμερα θα σας μιλήσω ακριβώς για το 2020. Θέλω να σας πω ότι το 2020, όπως βλέπουμε, έχει ένα καθρέφτισμα, έτσι, την πύλη 20-20. Το 2, επειδή είναι ο αριθμός της διαδικότητας, θα λέγαμε, με το καθρέφτισμα 20-20 σημαίνει τον μέγιστο διαχωρισμό. Μαζί με το 0 καταλαβαίνετε, που σημαίνει αλλαγή διάστασης ή μεγιστοποίηση, βλέπετε ότι αυτές οι δύο, θα λέγαμε, διάδες δημιουργούν, έτσι, αθρηστικά τον αριθμό 4. Αυτός λοιπόν ο μέγιστος διαχωρισμός μαζί με το 4, που είναι στην πραγματικότητα ο Θεός μέσα μας, το 4 είναι η ταχύτητα, είναι ο αριθμός της αλλαγής. Γι' αυτό ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ταχύτητα, αλλαγή. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι σταθερό, θα λέγαμε, ο Θεός. Έτσι και ο Θεός μέσα μας, σε συγκοπεί ότι είναι ο ηθοποιός. Δεν είναι σταθερά κάποιος συγκεκριμένος, θα λέγαμε, ρόλους. Άλλο άμα εκφράζεται μέσα από τους ρόλους και άλλο άμα ο Θεός εκφράζεται μέσω της σταθερότητας, θα λέγαμε, της ενέργειας της οποίας υπάρχει. Εδώ πέρα και το λέμε 3D. Όταν κάτι θέλουμε να το συλλάβουμε στο 3D, μέσα στην έννοια του χρόνου, απλά δημιουργούμε, θα λέγαμε, τη συνείδησή μας, την αντιληπτικότητά μας, να λαμβάνει, θα λέγαμε, αναχέρτς, ανασυχνότητες, συγκεκριμένα, θα λέγαμε, μοτίβα, fractals, μνήματα, μνήμες. Οπότε στη σειρά αυτά δημιουργούν αυτή την αίσθηση, θα λέγαμε, του χρόνου. Αποδεδειγμένο και από τους επιστήμονες, τους σκεπτικιστές δηλαδή, τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ενέργεια, θα λέγαμε, η αλλαγή, το 4, ο Θεός, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταχύτητα. Όταν θέλουμε κάτι να βρούμε την ταχύτητά του, δεν μπορούμε να ξέρουμε την τοποθεσία του, και όταν κάτι ξέρουμε την τοποθεσία του, δεν μπορούμε να ξέρουμε την ταχύτητα. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει, στην πραγματικότητα, όλη αυτή την αίσθηση του χρόνου την οποία, θα λέγαμε, βιώνουμε. Έτσι, μέσω από αυτό το πρόλογο για το 4, θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το 4 μέσα μας υπάρχει σαν τον εσωτερικό μας, θα λέγαμε, Θεό. Την ταχύτητα αλλαγής την οποία εμείς βιώνουμε τα πράγματα. Το 2 έρχεται να δώσει την αντίθεση μέσα από την πολικότητα. Αυτή η πολικότητα, σε αυτή την κατάσταση την οποία υπάρχει στο 2020, θα λέγαμε, είναι, θα λέγαμε, σαν η κορύφωση του βουνού. Είναι σαν το μάτι του κυκλώνα. Είναι σαν να έχει τεντώσει το σκηνή και θα είναι έτοιμο να σπάσει. Και αυτό γιατί σε συνδυασμό με το 4 της αλλαγής, ο κάθε ένας μέσα του, ο δικός του, θα λέγαμε, Θεός, η δική του συνείδηση, θα είναι τόσο απορροφημένη σε εκείνη την πολικότητα την οποία υπάρχει ανάμεσα από τα 2, 20 και 20, η οποία θα βλέπει τον εαυτό του, βέβαια διαφορετικά, αλλά μέσω από την αντίθεση θα καταλαβαίνει ο καθένας τι είναι. Όπως έχουμε δει λοιπόν, αυτή η αντίθεση θα βγει στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, πολιτικά, οι αριστεροί θα είναι τόσο σίγουροι ότι έχουν δίκιο που θα φαίνονται τρελοί οι δεξιοί. Το ίδιο με τους δεξιούς, θα φαίνονται τρελοί οι αριστεροί. Το ίδιο με τους γκέι ή με τους straight, θα φαίνονται τρελός ο ένας σχετικά με τον άλλον. Θα είναι τόσο βαθιά εμποδισμένοι, θα λέγαμε, στην πολικότητα, γι' αυτό και μπορεί να είναι επικίνδυνη, γι' αυτό είναι και σημαντική, θα λέγαμε, αυτή η χρονιά. Πρέπει να είμαστε στο κέντρο μας όλοι. Το τετραγράμματον, που λέγανε και οι αρχαίοι, έτσι, Αλλάχ, Θεός, ή αυτό το Ιον, Χε, Βαο, Χε, το εβραϊκό, βλέπετε αποτελείται από 4 γράμματα και ακριβώς αυτό μας δηλώνει, θα λέγαμε, τον αριθμό 4, που σε συνδυασμό με το 5, που είναι η ανθρωπότητα, όπως βλέπετε, 5 στήσεις, 5 δάχτυλα, 5, θα λέγαμε, μέσα στο σηκώδωμα μας, θα λέγαμε, 5, δια 5, και όλα είναι επί 5, για την έννοια της ανθρωπότητας, μαζί με το 4 μας δίνει τον αριθμό των 9, που είναι εξίσου σημαντικός αριθμός που δείχνει τα όρια, θα λέγαμε, της φυσικής πραγματικότητας. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε επειδή και η ταχύτητα του φωτός μετριέται, ας πούμε, σαν αριθμούς, θα λέγαμε, άμα τους συνθέσουμε και τους προσθέσουμε θα δούμε ότι βγάζουν το 9. Το 9 είναι ο μόνος αριθμός που δεν το πολλαπλασιάζουμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είτε το διορούμε με το 9, κάθε αριθμό μας βγάζει, θα λέγαμε, σαν άθροισμα του πλήκου, θα λέγαμε, το 9.
Τι καταλαβαίνουμε από αυτό, αφού είναι αυτοεκπληρούμενος, θα λέγαμε, αριθμός, ότι είναι τα σύνορα της φυσικής, θα λέγαμε, πραγματικότητας. Γι' αυτό η αλλαγή μέσω της αντίθεσης, θα λέγαμε, ή την κατανόηση ο κάθε ένας του εαυτού του μέσω της συμπλήρωσης, καταλαβαίνουμε ότι ενώ μεν βρίσκει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή ο κάθε ένας στην ανθρωπότητα μέσω της αντίθεσης, μέσω του διαχωρισμού, έτσι, από την άλλη δείχνει ότι είναι εξίσου σημαντική αυτή τη χρονιά γιατί μπορεί να προκληθεί η μέγιστη αντίσταση. Θέλουμε να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί αυτή τη χρονιά και να μπορούμε να είμαστε στο κέντρο μας. Και όταν λέμε στο κέντρο μας, εννοούμε πάντοτε σε εκείνη την ουδέτερη κατάσταση να μπορούμε να συλλαμβάνουμε και τις δύο όψεις και να μην ταυτιζόμαστε με τη μία ή την άλλη πολικότητα, είτε μέσα μας είτε έξω με τους συνανθρώπους μας. Βεβαίως, όταν είναι να δράσετε, θα δράσετε κατά επιλογή βάση αυτού που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Μέσα μας όμως έχουμε τη δύναμη να μπορούμε όλη αυτή την τεράστια πολικότητα να μην την εκφράσουμε λάθος, αλλά να την χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε ο καθένας να συγχρονιστεί με την ανάλογη πραγματικότητα, με το σύμπαν το οποίο επιθυμεί, βάσει της δικής του δόνησης. Έτσι λοιπόν, φίλοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντική αυτή η χρονιά. Όχι μόνο για να μην γίνουν πόλεμοι ή για να βγάλω ή να σπείρω, θα λέγαμε, φοβικές, θα λέγαμε, καταστάσεις, αλλά γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε όλες αυτές τις αντιθέσεις οι οποίες θα απεχτούν το 2020, να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας και προς όφελός μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι μέσω από αυτό, θα λέγαμε, το έτος, το 2020, θα πάρει διαφορετική πορεία ο καθένας από εμάς, θα λέγαμε, και όλη η ανθρωπότητα. Οπότε θα είναι μια ολοκλήρωση, θα λέγαμε, επειδή το 4, θα λέγαμε, είναι της αλλαγής του Θεού και το 9 της συμπλήρωσης, της έννοιας της φυσικής πραγματικότητας. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κορύφωση της αντίστασης της παλιάς ενέργειας θα έρθει αυτό τον καιρό να φανεί μέσω της αντίθεσης και του διαχωρισμού. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλλαγή αυτή θα μας βγάλει έξω από την ταύτιση με το φυσικό σώμα. Από την ταύτιση με τη φυσική πραγματικότητα όπως την ξέραμε. Οπότε θα μπούμε σε μια αντίληψη της ενέργειας περισσότερο. Είτε μέσω τεχνολογίας, είτε μέσω της δικής μας ανθρώπινης φύσης, θα λέγαμε, σαν ένα αιώνιο «on» το οποίο είμαστε. Γι' αυτό και πάντοτε σας βλέπω δυναμικά από τη μία πλευρά και μπορεί να είμαι σκληρός πολλές φορές με τα πράγματα που σας λέω, γιατί ξέρω ότι είσαστε αιώνια όντα. Και από την άλλη μπορώ και καταλαβαίνω από τη δική σας δύναμη τι έχετε επιλέξει ρόλο να παίξετε πάνω στο δικό σας, θα λέγαμε, θεατρικό έργο που ανεβάζετε τη δική σας σκηνή. Αλλά ακόμα και την αίσθηση του φόβου και της αδυναμίας είναι επειδή έχετε πραγματικά τη δύναμη να μπορείτε να το παίξετε στο έπακρον. Γι' αυτό μου αρέσει να είμαι αληθινός, έτσι, μπορεί να φαίνομαι σκληρός, ειλικρινής. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, να σας πω ότι το 2020 είναι σημαντικό, θα λέγαμε, έτος και θα πρέπει όλοι να είμαστε στο κέντρο μας. Και επειδή κάθε φορά που εμείς αλλάζουμε συνείδηση, είναι σαν να αλλάζουμε τις ταχύτητες του αυτοκινήτου. Για να μπορούμε να περάσουμε από τη μία ταχύτητα στην άλλη, περνάμε πρώτα από την νεκρά. Από την ουδέτερη δηλαδή κατάσταση, έτσι, για να κολλήσουμε μετά το άλλο γρανάζι, το πιο μεγάλο, για να τρέξουμε περισσότερο. Αυτό ακριβώς, φίλοι μου, συμβαίνει και μέσα μας. Για να περάσουμε από μια συνειδησιακή ταχύτητα στην άλλη, πρέπει να περάσουμε στην ουδέτερη ζώνη. Γι' αυτό να είμαστε στο κέντρο μας και όχι ταυτισμένοι με την πολικότητα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε σχετικά με τα τσάκρα, τα κάτω διαφραγματικά τσάκρα, που είμαστε εστιασμένοι και ανισόρροποι επειδή είμαστε ταυτισμένοι με τη μία ή την άλλη πολικότητα, θα πρέπει κάθε φορά ένα-ένα να το ουδετεροποιούμε για να μπορούμε να ανέβουμε, θα λέγαμε, τη συνείδησή μας σαν κέντρο βάρους, να βγαίνουν οι αποφάσεις μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας από το ανάλογο, θα λέγαμε, τσάκρα ή κέντρο συνείδησης μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι παρόλη την αλήθεια που το 4 κάθε φορά της αλλαγής του Θεού μέσα μας, τη συχνότητα στην οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε πραγματικότητα, μέσω της αντίθεσης ο καθένας θα βλέπει τον εαυτό του αληθινά, αυτό δεν πάει να πει ότι είναι μια εξέλιξη και απ' την άλλη θα βλέπαμε ότι είναι στην πραγματικότητα μια αλήθεια που θα φανερωθεί για το τι είναι η ανθρωπότητα. Αυτή την ψεύτικη εικόνα που όλοι είχαμε στο μυαλό μας, επειδή ήμασταν πεπιεσμένοι, θα λέγαμε, σώνει και καλά να ακολουθήσουμε μερικά πράγματα σαν τα πρόβατα, έρχεται ο καιρός τώρα, θα λέγαμε,
να βγουν όλα τα πράγματα της απελευθέρωσης, ακόμα και αν τον άλλον τον νομίζουμε ότι είναι τελείως αντίθετος από αυτό που κάνουμε εμείς. Και να εστιάσουμε πολύ στον διαχωρισμό, τον οποίο θα λέγαμε φαίνεται τους τελευταίους καιρούς, έτσι, και θα είναι ακόμα πιο εμφανή το 2020. Εμφανές το οποίο 2020. Αυτό πάει να πει ότι κάθε ένας με το 4 και με το συμπληρώματος θα έρθει στο δικό του κουτάκι. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι άνθρωποι που ξέρουμε ότι είστε τεράστια κουτάκια, ασχέτως αν έχετε διαλέξει να παίξετε το μικρό κουτάκι, ξέρουμε από τη μία θα νιώθουν καλύτερα αυτοί για να το κάνουν και ότι θα είναι τελείως πεπισμένοι ότι κατέχουν την αλήθεια, γιατί θα είναι στο δικό τους αληθινό συγκεκριμένο δρόμο. Απ' την άλλη, βλέπουμε τη βρεφική κατάσταση την οποία υπάρχει ακόμα η ανθρωπότητα. Ναι, μεν δηλαδή βλέπουμε ότι ναι, ο καθένας έρχεται στο κέντρο του, στην πορεία της εξέλιξής του, άλλος να βιώσει τα ψυχικά του θέματα, άλλος κάποια διαφορετικά θέματα, αλλά βλέπουμε γενικά και με αυτή την απελευθέρωση, θα λέγαμε, του ανθρώπου, πώς θα λέγαμε, παιδιαρίζει. Ο καθένας νιώθει άξιος μέσα στο μικρό κουτάκι του και αυτό του δίνει μια ευχαρίστηση. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρει ότι είναι τεράστιος και λίγο-λίγο θα το μάθει στην πορεία της εξέλιξής του. Η διαφορά είναι ότι όσο μεγάλα κουτάκια είμαστε, θα λέγαμε, και η συνείδησή μας χωράει εκεί μέσα, η συνεκτική αυτή η δύναμη μας δίνει την έννοια της ενότητας και μας βγάζει έξω, θα λέγαμε, από την αδυναμία του μικρού κουτιού. Αυτόν τον καιρό λοιπόν όλοι οι άνθρωποι νιώθουν άξιοι και ικανοί, όπως βλέπετε στα διάφορα talent show, να μπορεί ο καθένας να επιδεικνύει ό,τι του αρέσει, στα ρεκόρ Guinness, ό,τι σε χλαμάρα του καθένα να το κάνει και να είναι ξεχωριστός. Η αξία της διαφορετικότητας, θα λέγαμε, είναι στα ύψη. Παρ' όλα αυτά, σαν συνείδηση, η ανθρωπότητα είναι σαν να είναι εφηβική κατάσταση, μικρή κατάσταση, παιδική κατάσταση και να παίζει με τα μικρά παιχνιδάκια και με τις κούκλες, έτσι, και με τα μπιμπερό. Όλα λοιπόν είναι όμορφα και καλά στην πορεία της εξέλιξης. Όμως, επειδή σας έχω πει ότι αυτόν τον καιρό, συγκεκριμένα, είμαστε συνδεδεμένοι και με το αισθηκτόδης κομμάτι μας, έτσι, και με το φυσικό κομμάτι μας και με τις συγκινήσεις μας, θέλω να καταλάβετε ότι αυτή είναι η σοβαρότητα του να είμαστε στο κέντρο μας, ειδικά αυτή την εποχή. Αυτή είναι η σοβαρότητα η οποία πρέπει τα λόγια που σας έχω πει τόσο καιρό να έρθουν και να τα καταλάβετε και να τα χρησιμοποιήσετε, δηλαδή να τα εφαρμόσετε όσο πιο πολύ μπορείτε, για να μπορείτε να κρατηθείτε στο κέντρο σας και να ξεπεράσετε, θα λέγαμε, δικαίως, επειδή το αξίζετε, έτσι, όλα τα σενάρια της αντίθεσης που θα έρθουν το 2020. Έτσι λοιπόν, για τον ένα, αυτό θα φέρει μια συμπλήρωση και ολοκλήρωση, θα λέγαμε, που θα είναι μια κατανόηση, θα λέγαμε, του εαυτού του και αναβάθμιση και θα τρέξει, όπως είπαμε, γρηγορότερα για να περάσει στην επόμενη, θα λέγαμε, ταχύτητα της εξέλιξής του. Αυτά σχετικά, φίλοι μου, με το 2020. Ειρήνη σε όλους.